Ο μοτοσυκλετιστικός όμιλος Κομωτινής, παρουσία μελών και πλήθος φίλων του, πραγματοποίησε την κοπή της πίτας του σήμερα Κυριακή 3 Μαρτίου στο σπίτι του στο σιδηροδρομικό σταθμό Κομωτινής. Σήμερα κόβουμε την πίτα μας. Μια όμορφη μέρα, μια ηλιόλουστη μέρα. Έχει έρθει κόσμος από Οριστιάδα μέχρι Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Φέρες, Σέρες. Ξεχνάω και κάποιους. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Γι' αυτό είναι φίλοι αγαπημένοι, συνταξιδεύουμε. Μοιραζόμαστε πράγματα, ανταλλάσσουμε επισκέψεις. Αγαπάμε τη μοτοσυκλέτα και αυτό είναι που μας ενώνει. Εγγεγραμμένα μέλη έχουμε γύρω στα 150. Από αυτά τα 50 περίπου είναι τα πιο ενεργά. Και γύρω στα 20 με 25 είναι αυτά που είναι σε πιο καθημερινή βάση δηλώνουν παρουσία. Οι υπόλοιποι περιστασιακά. Η συμβουλή είναι πολύ μεγάλη προσοχή, διότι όταν οδηγάς μοτοσυκλέτα είσαι εκτεθειμένος. Ένα φρενάρισμα με το αυτοκίνητο θα είναι διαφορετικό. Ένα φρενάρισμα ή ένα χτύπημα ή μία πτώση με τη μηχανή μπορεί να επιφέρει σοβαρά προβλήματα. Κράνος, προσοχή στους άλλους, γιατί συνήθως οι αυτοκινητιστές δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και να υπολογίσουν σωστά την ταχύτητα μιας μοτοσυκλέτας. Να μην ξαφνιάζουμε και να μην ξαφνιαζόμαστε. Τις υπόλοιπες δραστηριότητες θα μου επιτρέψετε να σας τις ανακοινώσω λίγο αργότερα αφού καταλήξουμε. Έχουμε πάρα πολλά στο μυαλό μας και θα τα πούμε εν καιρό. Να σας ευχηθώ και εγώ από τη σειρά μου καλή χρονιά με υγεία, ασφάλεια και περισσότερη προσοχή για τον εαυτό σας. Γιατί θα ξέρουν οι τοπικοί εδώ συνάδελφοι, γιατί και εγώ είμαι ένας παλιός μοτοσυκλετιστής. Φυσικά τότε το 1976 το μεγαλύτερο όχημα ήταν 200 κυβικά. Εγώ είχα 50 και το είχα μετατρέψει σε 75 κυβικά. Αυτή ήταν η δυνατότητα τότε. Λοιπόν, έχω και κάποια σημάδια και στο σώμα. Αυτό το απέφχομαι για εσάς. Οπότε καλά ταξίδια.